από το βιβλίο Έξοδος. Είμαστε στη σελίδα 66 και το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Έξοδος Ιώτα Δέλτα, σελίς 66. «Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, είπε προς τους υιούς Ισραήλ, να στρέψωσι και να στρατοπεδεύσωσι απέναντι πιαϊρώθ μεταξύ Μιγδόλ και της θαλάσσης κατάντικρη Βεέλσεφών, κατάντικρη τούτου θέλετε στρατοπεδεύσει πλησίων της θαλάσσης. Διότι ο Φαραώ θέλει πει περί των υιών Ισραήλ, αυτοί πλανώνται εν τη γη, συνέκλεισεν αυτούς η έρημος, και εγώ θέλω σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει πίσω αυτόν. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί πάν το στράτευμα αυτού, και η Αιγύπτη θέλει σου γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και έκαμον τούτο. Ανηγγέλθη δε προς τον βασιλέα της Αιγύπτου ότι έφυγε ο λαός, και η καρδιά του Φαραώ και των θεραπώντων αυτού μετεβλήθη κατά του λαού, και είπων, διετί εκάμωμεν τούτο, ώστε να εξαποστήλωμεν τον Ισραήλ και να μη μας δουλεύει πλέον. Έζευξε λοιπόν την άμαξα αυτού και παρέλαβε τον λαόν με θεαυτού. Έλαβε δε και 600 αμάξας εκλεκτάς και πάσας τας αμάξας της Αιγύπτου και αρχηγούς επί πάντων. Και σκλήρινε ο Κύριος την καρδίαν Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου και κατεδίωξεν οπίσω των υιών Ισραήλ. Ιδέ οι Ισραήλ εξήρχοντο διαχειράς υψηλής, και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι οπίσω αυτών πάντες οι ήπιοι, εάμαξε τον Φαραώ και οι ήπιοι αυτού και το στράτευμα αυτού, και έφτασαν αυτούς εστρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης κατέναντι πιαϊρώθ κατά τίκρη Βεέλσεφών. Και όταν πλησίασεν ο Φαραώ, οι Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών, και ειδού οι Αιγύπτιοι ήρχοντο πίσω αυτών, και εφοβήθησαν σφόδρα, και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, και είπαν και προς τον Μωυσήν, διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτου εξήγαγες ημάς για να αποθάνουμε τη ερήμο, διότι έκαμε ημάς τούτο και εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου? Δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίον σε είπομε εν Αιγύπτο λέγοντες, άφες ημάς και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Διότι καλύτερον το εις ημάς να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να αποθάνουμε τη ερήμο. Και είπε ο Μωυσής προς τον λαό, μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου, την οποία θέλει κάμει εις εσάς σήμερον, διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερον δεν θέλετε ειδή αυτούς πλέον στον αιώνα. Και ο Κύριος πολύ θέλει πολεμήσει δια εσάς, και εσείς θέλετε μείνει ήσυχοι. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, τι βοάς προς εμέ? Είπε προς τους υιούς Ισραήλ να κινήσωσι, σι δε ύψωσον τη ράβδο σου και έκτινον τη χείρα σου επί την θάλασσα και σχίσον αυτήν, και ας διέλθωσιν η Ισραήλ διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης, και εγώ ειδού θέλω σκληρύνει την καρδία των Αιγυπτίων και θέλουσι εμβεί κατόπιν αυτών, και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί πάν το στράτευμα αυτού και επί τας αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Και θέλουν συγνωρίσει οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επί τον Φαραώ, επί τας αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος στρατεύματος του Ισραήλ, σηκώθη και ήλθεν οπίσω αυτών. Και ο στήλος στην εφέλησε σηκώθη απέμπροσθεν αυτών και στάθη όπισθεν αυτών. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και σε εκείνους μένει το νέφος σκοτίζων, εις τούτους δε φωτίζων τη νύχτα, ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλον καθόλου τη νύχτα. Ο δε Μωυσής εξέτεινε την χείραν αυτού επί την θάλασσα και έκαμε ο Κύριος τη θάλασσα να συρθεί όλην εκείνη τη νύχτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου, και κατέστησε τη θάλασσα ξηρά και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Και εισήλθον οι Ισραήλ στο μέσο της θαλάσσης κατά το ξηρόν, και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών πάντες οι υπή του Φαραώ, εάμαξε αυτού και οι υπείς αυτού εν το μέσο της θαλάσσης. Και εν τη φυλακή την πρωινή επέβλεψε ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός
και της Νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών ώστε εσύροντο δυσκόλος. Και είπαν οι Αιγύπτιοι, ας φύγομαι να πέμπροσθεν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών. Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσή, έκτινον τη χείρα σου επί την θάλασσα και ας επαναστρέψωσι τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους και επί τα σαμάξας αυτών και επί τους υπείς αυτών. Και ξέτεινε ο Μωυσής την χείραν αυτού επί την θάλασσα και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτήν και κατέστρεψε Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης. Διότι τα ύδατα επαναστρέψαντα εσκόρπισαν, εσκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς παν το στράτευμα του Φαραώ το οποίο είχε εμβεί κατόπιν αυτών στην θάλασσα. Δεν έμεινε εξ αυτών ουδεής. Οι δε Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης και τα ύδατα εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσεν Κύριος εν τη μέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργο το οποίο έκαμε ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους και φοβήθη ο λαός των Κύριων και επίστευσεν εις τον Κύριον και εις τον Μωυσήν τον θεράποντα αυτό. Αμήν. Έφτασε το τέλος της υποθέσεως. Το σχέδιο του Θεού για την έξοδο των Ισραηλιτών αφενός μεν από την Αίγυπτο αλλά και την πλήρη καταστροφή των δυνάμεων του Φαραώ έφτασε στο τέλος. Αλλά δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, το τέλος της υποθέσεως μόνο η έξοδος των Ισραηλιτών αλλά και η καταστροφή του Φαραώ. Το τέλος της υποθέσεως είναι ότι ύστερα από όλα αυτά τα οποία έζησε ο λαός Ισραήλ πίστεψε εν τέλει στο Θεό και εμπιστεύθηκε και το Μωυσή το δούλο του Θεού. Ό,τι έγινε, ό,τι συνέβη απαρχής δεν συνέβη ούτε κατά τύχη ούτε έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Τα πάντα ήταν κάτω από τις βουλές και το σχέδιο του Θεού. Καταρχάς το είχε προφητεύσει ο Θεός τον Αβραάμ ότι θα πάτε σε γη που θα σας καταδουλώσει αλλά εγώ θα κρίνω τον λαόν αυτόν και εσείς θα ελευθερωθείτε και εγώ θα σας οδηγήσω εις γην ρέουσα γάλα και μέλι. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου σιγά σιγά αλλά και γρήγορα ο Θεός άρχιζε να εκπληρώνει το σχέδιο του και τις βουλές του στο λαό Ισραήλ και μάλιστα και στον άνθρωπο τον οποίον είχε εκλέξει προκαταβολής κόσμου για αυτό το μέγα έργο της εξόδου των δούλων του Ισραήλ, των δούλων Ισραηλιτών στην Αίγυπτο όπου ο Φαραώ ήταν παντοδύναμος και οι Αιγύπτιοι πανίσχυροι και ο λαός Ισραήλ ήταν δούλοι, εχμάλωτοι, τους οποίους χρησιμοποιούσαν και σύμφωνα και με την ιστορία για τις εργασίες τους οι Αιγύπτιοι. Τους ήταν απαραίτητοι οι Ισραηλίτες στο Φαραώ, στους άρχοντες του Φαραώ και στους Αιγυπτίους. Γιατί όλες τις δουλειές της Αιγύπτου, τις χειρονακτικές, έκαναν οι Ισραηλίτες. Όμως ο Θεός ξεπλήρωσε το σχέδιό του, καταρχάς με τον Μωυσή, τον οποίον απέστειλε στην αυλή του Φαραώ για να γνωρίσει τη σοφία του Φαραώ, η οποία ήταν μοναδική την εποχή εκείνη. Η σοφία των Αιγυπτίων ήταν μοναδική την εποχή εκείνη. Πήγε λοιπόν εκεί για να γνωρίσει, για να γνωρίσουν και ο Μωυσής αλλά και εν τέλει και ο λαός Ισραήλ τη σοφία του Φαραώ. Μέχρι τα 40 του χρόνια ήταν υιός της γιατρός του Φαραώ και από εκεί και πέρα έβαλε στην καρδιά του, αρνήθηκε γιατί του αποκάλυψε ο Θεός ότι με τα χέρια του θα ελευθερώσει τον Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου. Όμως όταν εξήλθε
για να προκρίνας να κακουχείτε με το λόγο του Θεού, οι Ισραηλίτες τον απεδοκίμασαν γιατί δεν τον πίστευαν. Δεν τον εμπιστευόντουσαν. Δεν είχαν πίστη ούτε στο Θεό, ούτε στο Μωυσή. Ποιος είναι αυτός, ο οποίος μάλιστα για 40 χρόνια ήταν και στη γη Μωάβ. Αλλά σιγά σιγά άρχισε ο Θεός να εκπληρώνει το έργο του, και εκείνο που έχει σημασία, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες, το έργο του Θεού είναι ακόμη πιο ένδοξο, γιατί εκείνη η περίοδος της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο είναι η βασικά σημαντικότατη περίοδος του λαού Ισραήλ. Είναι εκεί που αποκαλύφθηκε η δύναμη του Θεού, έγιναν μεγάλα θαύματα, δύο στο τελευταίο που άνοιξε η θάλασσα, αλλά και από την αρχή οι ενέργειες του Θεού και τα θαυμάσια του Θεού ήταν πολύ μεγάλα, και στηρίχθηκε ο Θεός για να ενεργήσει αυτά τα μεγαλεία. Στηρίχθηκε ο Θεός στην καρδιά του Φαραώ, τον οποίον έκανε Φαραώ για να σκληραίνει, για να φανερώσει τη δύναμή του, και χρησιμοποίησε και τον Μωυσή σαν σκεύος ελαίους για να φανερώσει τη δόξα του. Να μην πούμε λεπτομέρειες, προχωρώντας, ήρθαν οι 10 πληγές και όπως ακριβώς είχε πει ο Θεός, τους έδιωξαν, και μάλιστα με όλα τα υπάρχοντα των Αιγυπτίων στα χέρια των Ισραηλιτών. Οι Αιγύπτιοι έδιωξαν τους Ισραηλίτες γιατί φοβήθηκαν, ενώ ο Θεός είχε αποφασίσει να θανατώσει μόνο τα πρωτότοκα, φοβήθηκαν ότι θα τους αθανατώσει όλους. Και ο Θεός πια με μια απόλυτη οδηγία, πλήρη, τέλεια, μοναδική οδηγία, γιατί είναι και μοναδική η εποχή, η περίοδος της εξόδου. Και πάλι να κάνω μια παρένθεση, και σε μας είναι μοναδική εποχή, γιατί και εμείς περιμένουμε την έξοδό μας από το Φαραώ του κόσμου τούτου, από τους Αιγυπτίους του κόσμου τούτου, με την αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει, με σημεία, με τεράστια, με μεγαλεία, για την ανάγκη να πιστέψει ο λαός στον Θεό και στον Χριστό που θα έρθει να μεταμορφώσει τα θνητά σώματα και να τα κάνει όμοια με το δικό του σώμα. Τα θνητά μας σώματα και να τα κάνει όμοια με το δικό του σώμα. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν εξήλθε, και όπως είπαμε με μοναδική οδηγία, με στήλη νεφέλη στην ημέρα για να τους σκιάζει και να τους δροσίζει από το καύμα της ημέρας σε εκείνη την περιοχή που πραγματικά ο ήλιος κατακαίει, και τη νύχτα με στήλον πυρός για να τους φωτίζει ώστε πραγματικά να κινούνται, όχι έτσι όπως ήθελε ο Φαραώ ή οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν ξέρανε, γιατί δεν είχαν περπατήσει ξανά αυτό το δρόμο. Καινούριος δρόμος ανοίγεται σε αυτούς, να οδηγούνται από τον Θεό και μάλιστα από το Πνεύμα το Άγιο, πράγμα το οποίο συμβαίνει και θα συμβεί ακόμη περισσότερο, συνέβη στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα συμβεί πολύ περισσότερο στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, η απόλυτη οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να μπορεί η Εκκλησία όπως τότε και τώρα να λατρεύει το Θεό πραγματικά εν πνεύματι και αληθεία. Το παράδοξο όμως είναι ότι ο Θεός οδήγησε το λαό Ισραήλ χωρίς αμφιβολία, με βεβαιότητα, σε αδιέξοδο. Οδήγησε το λαό Ισραήλ μπροστά στη θάλασσα που δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και είπαμε και χτες, και πάντοτε θα το σκεφτόμαστε, όταν οδηγούμενοι, αγόμενοι, διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, φθάνουμε σε αδιέξοδο, αλλά όχι οδηγούμενοι και διοικούμενοι από την καρδιά μας φτάνουμε στο αδιέξοδο, γιατί αυτό το αδιέξοδο δεν έχει συνέχεια. Η μόνη συνέχεια καλή που έχει όταν φτάνουμε από δικής μας σκέψης σε αδιέξοδο είναι μετάνοια και επιστροφή. Όταν όμως διοικούμενοι πραγματικά από το Θεό, όχι κατά φαντασία, με στήλη
νεφέλης και με στήλη φωτός αντίστοιχα. Τότε στο αδιέξοδο το οποίο θα φτάσουμε να ξέρουμε ότι ανοίγεται μια μεγάλη πόρτα και μια καινούργια αρχή, όπου μέσα από αυτό το αδιέξοδό μας που μας οδήγησε ο Θεός, θα δοξαστεί ο Θεός και θα βρεθούμε σε νέα αρχή, νέα πράγματα, νέα πορεία, ιδιαίτερη πορεία στη ζωή μας, που θα μας φτάσει να εισέλθουμε ασφαλώς στην γη ρέουσα γάλα και μέλα. Ο λαός Ισραήλ έφτασε λοιπόν σε πλήρες αδιέξοδο, γιατί ο Θεός τον πήγε μπροστά στη θάλασσα κατέναντι του καταντίκρι, όπως λέει, του όρους Σεφών, και ταυτόχρονα οι Αιγύπτιοι, όταν διεπίστωσαν ότι είχαν φύγει οι Ισραηλίτες και έχασαν τους δούλους τους, μετανόησαν και σκέφτηκαν, γιατί ενημερώθηκαν ότι στρατοπέδευσαν μπροστά στη θάλασσα, σκέφτηκαν ότι μπερδεύτηκε ο λαός Ισραήλ στην έρημο, και άρα πάρα πολύ εύκολα θα πάμε να τους πιάσουμε και να τους επιστρέψουμε πίσω για να μας δουλεύουν. Όμως αυτή ήταν η σκέψη του κόσμου, αυτή είναι η σκέψη των ανθρώπων. Η σκέψη του Θεού είναι τελείως διαφορετική, την οποία αποκαλύπτει στο δούλο του Μωυσή. Του λέει λοιπόν ότι θα σκληρύνουν την καρδιά του Φαραώ και των αρχόντων του, θα πάρουν όλες τις δυνάμεις τους για να έρθουν να σας καταστρέψουν και να σας εχμαλωτήσουν πάλι. Και προφανώς όταν του το είπε αυτό ο Θεός του Μωυσή, του είπε «Σι μη φοβάσαι». Βρέθηκαν σε αδιέξοδο, ούτε μπρος ούτε πίσω, και κοίταξαν ψηλά στο βουνό και είδαν τους Αιγυπτίους να έρχονται πάνοπλοι με 600 εκλεκτές άμαξες, με τους υπίστους, με αναρρύθμιτες άλλες άμαξες για να τους προλάβουν με άλογα. Ο Φαραώ, τεράστιος στρατός, και το στρατό αυτό τον είδε και ο λαός. Προσέξτε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν μέσα στο στρατόπεδο του Ισραήλ ο Μωυσής και ο λαός. Ο Μωυσής που εξητάει το Θεό και συνομιλεί με το Θεό, και ο λαός προχωράει χωρίς να εξητάει το Θεό. Μεγάλη διαφορά. Και η διαφορά είναι, ναι μεν περπατάνε στην αλήθεια, γιατί μπροστά πάει η νεφέλη, αλλά επειδή δεν εξητούν το Θεό, δεν λατρεύουν το Θεό εν πνεύματι. Αυτός που διαφέρει είναι ο Μωυσής. Γι' αυτό όταν είδαν τους Αιγυπτίους, φοβήθηκαν σφόδρα. Προσευχήθηκαν και έκραξαν στο Θεό, αλλά δεν πιστεύουν στο Θεό. Γι' αυτό τα βάζουν με τον Μωυσή. Γιατί όταν δεν πιστεύεις στο Θεό, τότε τα βάζεις με τους ανθρώπους που κακώς εμπιστεύτηκες. Η γυναίκα τα βάζει με τον άντρα της, εσύ φταίς που μας έφερες μέχρι εδώ. Ο άντρας τα βάζει με τη γυναίκα του, εσύ φταίς. Φοβερά πράγματα αυτά. Και δημιουργείται ανάμεσα στο ζευγάρι, εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς. Ανάμεσα σε δύο αδελφούς, εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς. Δημιουργούνται καταστάσεις επώδυνες, που η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο επώδυνη. Όχι μόνο μεταξύ τους θα πληγώνουν ο ένας τον άλλον, αλλά και η καρποφορία τους θα είναι μηδενική. Αντί για καλό καρπό θα έχουν κακό καρπό. Το όμορφο είναι να φτάσουμε στο σημείο και να πούμε «Εγώ φταίω, συγχώρεσέ με Θεέ μου». Και γιατί είναι το όμορφο αυτό? Γιατί αυτό είναι η ταπείνωση.
ενώ το να ρίχνουμε τα βάρη ο ένας τον άλλον αποδεικνύεται, φανερώνεται η περηφάνεια. Και όταν ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλαβαίνει ο ίδιος, ενεργεί υπερηφάνος, τότε έχει το Θεό απέναντί του. Θεός αντιτάσσεται στους περηφάνους. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την παρησία ενώπιον του Θεού να πει «Εγώ φταίω», γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε εμείς φταίμε. Πας άνθρωπος είναι ψεύτης, ο Θεός είναι αληθινός. Εμείς φταίμε. Εάν πούμε ότι ο άλλος φταίει, λέμε ψέματα. Βεβαίως και ο άλλος φταίει και πρέπει να πει και αυτός «εγώ φταίω». Αλλά δεν έχει σημασία αν η γυναίκα μου θα πει «εγώ φταίω», είναι καλό για αυτήν. Σημασία έχει αν εγώ πω για να γίνει καλό σε μένα. Εγώ φταίω. Και ο Μωυσής δεν είπε «εσείς φταίτε που με ακολουθήσατε», δεν είπε «Θεέ μου εσύ φταίς», ήξερε ότι ήρθαμε μέχρι εδώ και ο Θεός ήταν μαζί μας. Γιατί ήταν μαζί με το Θεό, άρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Πότε τα βάζω με τους άλλους? Όταν δεν είμαι, αυτό είναι απόδειξη, δεν είναι ένδειξη. Όταν τα βάζεις με τον άλλον, αυτός φταίει, τότε αποδεικνύεται ενώπιον όλων των δυνάμεων, όχι μόνο ότι εσύ φταίς, όχι δεύτερον ότι είσαι υπερήφανος, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν πιστεύεις στο Θεό. Δεν πιστεύεις στο Θεό ότι ο Θεός σε έφερε μέχρι εδώ παρόλα τα λάθη σου. Και δεν λέω για τους ανθρώπους του κόσμου, λέω για μας. Γιατί πρέπει να βεβαιωθούμε, να βεβαιώσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε εδώ γιατί ο Θεός μας έφερε. Ο Θεός μας αναγέννησε, ο Θεός μας βάφτισε εν ύδατι, έβαλε στην καρδιά μας και βαφτιστήκαμε εμένα, αλλά ο Κύριος μας βάφτισε και μας απεξέδισε, μας έβγαλε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και μας χάρισε τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Όταν όμως λες «εσύ φταίς», αποδεικνύεται πέραν όλων των άλλων ότι πιστεύεις στο Θεό που σε έφερε μέχρι εδώ. Και ο λαός Ισραήλ δεν πίστευε ούτε το Θεό αλλά ούτε και το Μωυσή. Γι' αυτό έπρεπε να κάνει κάτι μεγάλο ο Θεός, που έκανε φοβερό. Άνοιξε τη θάλασσα στη μέση να περάσουμε σαν ξερά. Κάτι μεγάλο και φοβερό, γιατί πρέπει ο λαός Ισραήλ να πιστέψει και στον Θεό και στον Μωυσή ότι τον διοικεί και τον οδηγεί ο Θεός. Και πρέπει και εγώ να πιστέψω και στον Θεό και στη γυναίκα μου, να την εμπιστεύομαι ότι ο Θεός την οδηγεί. Και αν βλέπω κάτι λάθος, να πάω στον Θεό για να της πω «βοήθησε τι». Πρέπει και η γυναίκα μου να πιστέψει και στον Θεό και σε μένα. Τα παιδιά μας πρέπει να πιστέψουν και στον Θεό και σε εμάς. Αν όμως εμείς δεν πιστεύουμε στον Θεό, κανείς δεν πιστεύει σε εμάς. Τα γκρεμίζουμε όλα. Γκρεμίζονται όλα. Πιστεύω ότι ο Θεός μας έφερε όλους, καθέναν ξεχωριστά, μέχρι εδώ σήμερα, και συνευλογημένο και δοξασμένο το όνομά Του, γιατί αν δεν ήταν ο Θεός, πού θα είμαστε? Τι θα είμαστε αν ζούσαμε? Και αν δεν ζούσαμε, πού θα είμαστε? Γι' αυτό με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ευγνωμοσύνη στο Θεό, λέμε «Θεέ μου, ανάλαβε τα πάντα εσύ, γιατί εσύ που άρχισες το καλό έργο σε μας, εσύ και θα το τελειώσεις». Και εμείς θέλουμε να το τελειώσει το έργο. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν αγανάκτησε με τον Μωυσή. «Γιατί μας έφερες εδώ, κοίτα τι έκανες. Δεν σου είχαμε πει τότε ότι δεν χρειάζεται να φύγουμε από την Αίγυπτο, γιατί είναι καλύτερα να είμαστε δούλοι παρά να πεθάνουμε στην έρημο? Γιατί μας έφερες εδώ? Γιατί το έκανες αυτό σε μας?» Και αυτό το έχω ακούσει.
το πρωτοάκουσα από τον Αδάμ και την Εύα. Γιατί, Αδάμ, έφαγες, η γυναίκα μου φταίει. Το αποτέλεσμα έξω, Αδάμ. Κι όμως ο Θεός τον είχε πλάσει να είναι μέσα. Δεν φταίει η γυναίκα σου, αδερφέ. Δεν φταίει ο άντρας σου, αδερφή. Εσύ φταίς. Πες το ενώπιον του Θεού. Πες το ενώπιον του Θεού. Με εμπιστοσύνη στο Θεό. Πες το να δεις τις μεγάλες αλλαγές που θα κάνει ο Θεός. Βγάλε τον εγωισμό. Να βγάλουμε τον εγωισμό από μέσα μας. Εγώ έλεγα προ Χριστού, δεν θέλω ποτέ να πω συγγνώμη, γιατί δεν κάνω ποτέ λάθη. Δεν έκανα. Έκανα, αλλά τα άκρυβα. Ο Θεός όμως τι θέλει? Ναι, κάνω λάθη και τα φανερώνω στο Θεό. Ακόμη και τα φανερώνω και στη γυναίκα μου. Έκανα λάθος, τι να κάνω? Εγώ φταίω. Τι όμορφο που είναι, αδερφοί αγαπητοί, να έχεις να κάνεις με μια ταπεινή γυναίκα που να σου λέει, εγώ φταίω, άντρα μου, έχεις δίκιο. Πώς το έκανα αυτό? Τι ωραία είναι που να έχεις να κάνεις με ένα ταπεινό άντρα και να σου λέει, εγώ φταίω, γυναίκα μου. Και πόσο δυσάρεστο και επώδυνο είναι να πέφτει γκρίνια, τσακωμός, φασαρία. Πάντα τα παιδιά διαλυθήκανε. Πάει το έργο του Θεού, καταστρέφεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Να το πούμε, αδερφοί, και να το λέμε, εγώ φταίω. Και ο Θεός θα μου δίνει σοφία, επειδή ομολογώ ότι εγώ φταίω, θα μου δίνει και σύνεση, και τότε πραγματικά ο Θεός θα εργάζεται στη ζωή μας, όπως έκανε και με τον Μωυσή. Τι θα εργάζεται? Μεγαλεία. Μεγαλεία θα εργάζεται ο Θεός. Το δε χειρότερο από το να λες τον άλλον εγώ φταίω είναι να πηγαίνεις στους άλλους και να λες, έχω μια γυναίκα, τι να σου πω, τραγική. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και όχι μόνο την ταπεινώνεις, αλλά την εκθέτεις, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, την κρίνεις και την κατακρίνεις, και θα κριθείς και θα κατακριθείς. Την καλύτερη γυναίκα έχω. Εμένα μου λες. Τέλος πάντων. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Την καλύτερη γυναίκα, τον καλύτερο άντρα έχεις. Όταν μάλιστα την ακούσεις να σου πει εγώ φταίω και ταπεινωθεί, δεν υπάρχει καλύτερη. Τον καλύτερο άντρα έχεις. Όταν σου πει εγώ φταίω, δεν υπάρχει καλύτερος. Από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Γιατί επεμβαίνει ο Θεός. Και όταν λοιπόν του τα ψέλνανε του Μωυσή, ο Μωυσής με πίστη στο Θεό, δεν είπε εγώ φταίω, αφού ο Θεός τον πήγε μέχρι εκεί. Ο Θεός ήταν μαζί του. Να, η Νεφέλη, ο στήλος της Νεφέλης και ο στήλος του Πυρός. Εγώ σας έφερα εδώ. Εγώ σας έφερα εδώ, εγώ θα σας πήγαινα αλλού. Εδώ μας έφερε ο Θεός. Γιατί? Για να μας ευλογήσει μας έφερε εδώ. Εγώ πού θα γύριζα αν δεν με είχε φέρει εδώ ο Θεός? Πού θα ήμουνα τώρα? Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω μας έφερε εδώ για να μας ευλογήσει. Και παρόλα τα λάθη μας πάλι μας έφερε. Δόξα να έχει το όνομά του. Και με ταπείνωση, με χλυκύτητα, με τρυφερότητα ο Μωυσής, απευθυνόμενος στο λαό Ισραήλ, λέγει, μη φοβάστε. Φοβηθήκανε που είδαν τους Ισραηλίτες, τους Αιγυπτίους. Μη φοβάστε. Τι να μη φοβόμαστε, τους βλέπεις? Τώρα ποιον θα πιστέψεις? Το φόβο σου που θα σε οδηγεί στην απιστία ή το Θεό που θα σε οδηγεί σε θρίαμβο? Δεν σε έφερε ο Θεός μέχρι εδώ? Εδώ θα σε ευλογήσει. Πώς? Δεν βλέπω ότι έχω δυνατότητα να ευλογηθώ εδώ. Δεν βλέπω ότι έχω καμία πιθανότητα να σωθώ. Ήρθε το τέλος. Ήρθε το τέλος της παλαιάς κατάστασης, αλλά έρχεται η αρχή της νέας κατάστασης. Είπαμε όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Μη φοβήστε. Σταθείτε ακίνητοι και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου
την οποία θα κάμει σε εσάς σήμερα. Και ενθυμούμενος το Λόγο του Θεού, γιατί πιστεύεις στο Θεό. Βασικά τι σημαίνει πιστεύω το Θεό? Πιστεύω στο Λόγο Του. Θεός το είχε πει, θα καταστρέψω τους Αιγυπτίους, θα τους γκρεμίσω, δεν θα τους ξαναδείς τους Αιγυπτίους. Γι' αυτό και συνεχίζει, διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους βλέπετε σήμερα δεν θα ξαναδείτε αυτούς τον αιώνα. Τελειώσανε οι Αιγύπτιοι, τελειώσε ο Φαραώ, τέλειωσε η Αίγυπτος για σένα, για σας. Τώρα ήρθε η ελευθερία, η χάρις και το έλεος, η οδηγία του Θεού. Τα έλεγε αυτά, αλλά η καρδούλα του ήταν ανθρώπινη. Και άρχισε να φωνάζει στο Θεό, Θεέ μου, χανόμαστε. Τι θα κάνουμε τώρα? Και ο Θεός του είπε, τι βοάς, τι φωνάζεις? Ρώταμε τι να κάνεις και θα σου πω τι θα κάνω. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Τι θα κάνω εγώ και τι θα κάνεις εσύ. Τι θα κάνω εγώ και τι πρέπει να κάνεις εσύ. Αυτό έχει σημασία. Αν θέλεις ρώτα τον και τι θα γίνει. Αλλά ήξερε τι θα γίνει. Ότι θα καταστραφούν οι Αιγύπτιοι. Το πώς δεν ήξερε. Αυτό πρέπει να ρωτήσεις. Αντί να φωνάζεις βόηθα μας, βόηθα μας, πες Κύριε τι θα κάνεις, τι να κάνω. Αυτό είναι το μυστικό. Τι θα κάνεις, τι να κάνω. Τόσο εύκολο είναι. Ωραία, είμαι σε αδυναμία, τι να κάνω. Θα σου πει ο Θεός. Θα σου πει. Και πράγματι ο Θεός του λέει, γιατί φωνάζεις σε εμάς, πες στους Ιούς Ισραήλ να ξεκινήσουν. Πού να πάνε? Στη θάλασσα. Και συνεχίζει, εσύ δε ύψωσε τη ράβδο σου, που η ράβδος είναι ο Λόγος του Θεού για μας σήμερα, ύψωσε τη ράβδο σου, έκτινον τη χείρα σου επί τη θάλασσα, που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και σχίσον εσύ αυτήν, εσύ όχι εγώ, εσύ δια της πίστεως. Δεν θα τη σχίσω εγώ, παρόλο που στο τέλος θα δούμε πως ενεργεί ο Θεός. Και σχίσον αυτήν και τότε ας διέλθουν οι Ισραήλ δια ξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Να το ξαναδούμε. Φωνάζεις, μη φωνάζεις. Κλαις, γιατί κλαις? Οι Ισραηλίτες τα βάλανε με τον Θεό και με τον Μωυσή. Ο Μωυσής τώρα δεν έχει με ποιο να τα βάλει. Ζητάει βοήθεια, βόηθαμε. Και του λέει στοπ, στοπ, τι πανικός είναι αυτός? Τι είναι αυτό? Έλα κοντά μου να σου πω τι θα κάνεις και να σου πω τι θα κάνω. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι θα κάνουν οι Αιγύπτιοι, τι σκοπεύουν να κάνουν οι Αιγύπτιοι, τι θα προσπαθήσουν να κάνουν οι Αιγύπτιοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα κάνω εγώ και τι θα κάνεις εσύ. Αυτό έχει σημασία στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία τι θα κάνει ο εχθρός. Εχθρός είναι, τη δουλειά του θα κάνει. Αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Είναι παμπώνυρος, είναι πονηρός. Θα προσπαθήσει να διαβάλει, να συκοφαντήσει, να τρομοκρατήσει. Έχει τις μεθόδους του, τις μεθοδίες του. Αλλά δεν είναι τώρα να βλέπουμε τι θα κάνει αυτός και να φοβόμαστε. Είναι να πλησιάσουμε το Θεό, να μας πλησιάσει και να μας πει τι θα κάνει αυτός και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Με τόσο απλή λογική ο Θεός λέει στο Μωυσή, που πλέον έχει μάθει τη φωνή του, τη σκέψη του Θεού, του λέει σήκω στη ράβδο σου, το έχει ξανακάνει, έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και σχίσον τη θάλασσα εσύ, και καθώς θα σκιστεί η θάλασσα, πέρνα μαζί με το λαό δια ξηράς.
Και άκου τώρα τι θα κάνω κι εγώ. Τι θα κάνεις εσύ, είπαμε. Σήκω στη ράβδο, έκτινε τη χείρα σου, σκίσε τη θάλασσα και παίρνω. Και άκου τώρα τι θα κάνω εγώ. Εγώ θα σκληρύνω την καρδιά των Αιγυπτίων και θα μπουν κατόπιν από εσάς. Θα σας ακολουθήσουν. Γιατί θα δοξαστώ επί τον Φαραώ και επί το στράτευμα αυτού και επί τα σαμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού και θα γνωρίσουν όλοι οι Αιγύπτιοι, το έχουν μάθει μέχρι τώρα ακόμη, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν θα δοξαστώ πάνω στον παντοδύναμο Φαραώ, στις πανίσχυρες αμαξές του και στους πολλούς υπείς του. Βέβαια δεν μπορείτε εσείς να πολεμήσετε ούτε με τους Αιγυπτίους ούτε με τον Φαραώ. Δεν μπορείς να νικήσεις τον διάβολο ούτε τα δαιμόνια. Δεν μπορούμε. Έχουν εμπειρία ετών. Έχουν δυνάμεις. Αλλά με τη χάρη του Θεού τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος μου Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ θα σε κάνω νικητή. Και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος με μεγάλη παρησία λέει, ας είναι ευλογημένος ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που κάμνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Πάντοτε, πάντοτε. Δεν θα θριαμβεύσει ποτέ ο διάβολος στη ζωή μας. Ποτέ. Γιατί? Διότι δια του Ιησού Χριστού ο Θεός κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε. Πάντοτε, πάντοτε. Αρκεί να περπατάμε στην αλήθεια και να λατρεύουμε το Θεό με Πνεύμα Άγιο, να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, να εξητούμε την οδηγία, τη φανέρωση, να είμαστε αγόμενοι του Πνεύματος του Αγίου. Να μην κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει, ό,τι νομίζουμε, γιατί θα γίνει καταστροφή. Και εγώ θα καταστρέψω το Φαραώ, θα δοξαστώ και όλοι θα πιστέψουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν είναι ο Φαραώ ο Κύριος. Τώρα αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε την καρδιά μας. Ποιος είναι ο Κύριος? Δεν λέω ποιος είναι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Ποιος είναι ο Κύριος? Δηλαδή ποιος κυριαρχεί στο περιβάλλον σου, στον κόσμο? Ποιος είναι ο Κύριος? Είναι ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, ο διευθυντής, προϊστάμενος? Ποιος είναι ο Κύριος? Εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός και μάλιστα ο Ιησούς Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός κάνει τελικά ό,τι θέλει. Και είναι καλό που είμαστε πίσω από Αυτόν στο στρατόπεδό Του. Αυτός θα κάνει ό,τι θέλει. Πότε δυσκολεύεται το έργο του Κυρίου στη ζωή μας? Όταν μπαίνουμε μπροστά. Εκεί τον δυσκολεύουμε εμείς. Μόνο εμείς μπορούμε να τον δυσκολέψουμε. Όταν παίρνουμε αποφάσεις και προσπαθούμε να τις επιβάλλουμε με επιμονή, με το ζόρι, ακόμη και με αγριάδα, όταν προσπαθούμε να γίνει αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και παρασυρώμεθα από την καρδιά μας, παρασυρώμεθα από τα συναισθήματά μας, από την οργή μας, από τη λύπη μας, από τους φόβους μας, τότε το αποτέλεσμα είναι να δυσκολεύεται το έργο του Θεού εξαιτίας της συμπεριφοράς μας. Μπορεί να πιστεύουμε, αλλά δεν είναι μόνο να πιστεύουμε, είναι και να συμπεριφερόμεθα σαν πιστοί. Δια την ευλάβιαν αυτού εισηκούστη ο Κύριος και έμαθε εξ όσων έπαθε. Κάνουμε λάθη, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, όχι να λέμε δεν πειράζει και να το ξανακάνουμε, αλλά λέμε πειράζει και καίει, δεν θα το ξανακάνω, βόηθα με Θεέ μου. Βέβαια θα κάνεις λάθος, υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν κάνει λάθη, αλλά όταν κάνεις το λάθος και η αιτία, όταν γίνει το λάθος και η αιτία είσαι εσύ, μετανόησε,
Ζήτη συγχώρεση από το Θεό. Μην λες καλά έκανα. Ω, αυτό το καλά έκανα. Καλά του τάπα. Καλά μου το σκέφτηκα. Αυτό είναι φοβερό. Βγάζεις μια και καλή το Χριστό από τη ζωή σου. Δεν έκανες καλά. Μα δεν άντεχα άλλο. Και επειδή δεν άντεχες, θα τα κάνεις μουσκεμά. Τα γκρεμίσεις όλα. Δεν έκανες καλά. Αμήν, αδερφοί. Ιδίως όταν οδηγούμεθα ή οδηγούμε τη συζήτηση σε φιλονικία και σε θυμό και σε αγριάδα, εδώ είναι το απάβγασμα της υπερηφάνειας. Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω? Ποιος είμαι εγώ που θα σου πω εσύ τι θα κάνεις? Ποιος είμαι εγώ? Τι είσαι εσύ? Ο Κύριος είσαι. Ο Κύριος είσαι. Ο Κύριος θα μας λέει τι θα κάνουμε και εμείς θα ησυχάζουμε, θα πηγαίνουμε πίσω και θα στεκόμαστε να δούμε το θρίαμβο του Κυρίου μας. Αμήν, αδερφοί. Ούτε εγώ είμαι ο Κύριος, ούτε αυτός είναι ο Κύριος, ούτε εκείνος είναι Κύριος, ούτε ο άλλος. Μόνο ο Χριστός είναι ο Κύριος. Μόνο. Αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Και έτσι ο Μωυσής πίστεψε και πάντα πίστευε. Ήταν πιστός, λέει, στον οίκον αυτού. Θεράπων δούλος πιστός. Εις τον καταστήσαντα αυτόν δούλο, ήταν πιστός στον Κύριό του. Και πρέπει να είμαστε πιστοί. Πιστοί στη γυναίκα μας που μας κατέστησε άντρα της. Πιστός στον άντρα σου που σε κατέστησε γυναίκα του. Πιστός στον αδερφό σου που σε δέχεται σπίτι του. Πιστός στον αδελφό σου που κάθεται δίπλα σου. Βεβαίως πάνω απ' όλα πιστός στον Κύριο. Πιστός στον Κύριο. Πιστός λοιπόν ο Μωυσής στον Κύριο. Σήκωσε τη ράβδα του, έκτινε τη χείρα του στη θάλασσα και ήλθε, λέει η Γραφή, ανατολικός άνεμος και έκαμεν ο Κύριος την θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε τη θάλασσα ξηρά και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Εδώ πρέπει να δούμε, αδελφοί, και μια άλλη λεπτομέρεια. Ο βυθός της θάλασσας δεν είναι πάντοτε ο ίδιος, ούτε ευθύς, ούτε περπατήσιμος. Έχει έτσι βράχια, λακκούβες. Γιατί λοιπόν ο Κύριος τους πήγε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο? Γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, όταν θα σχιζόταν η θάλασσα, θα ήταν σαν δρόμος. Ο δρόμος πραγματικά ευθύς, όχι κακοτράχαλος, πρέπει να περάσουν γρήγορα. Και τους πήγε και λέει η Γραφή, και εισήλθον η Ισραήλ αφού κατέστησε τη θάλασσα ξηρά και τα ύδατα διεχωρίστησαν. Και εισήλθον η Ισραήλ στο μέσον της θαλάσσης κατά την ξηρά και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών. Ακόμη ψάχνουν να βρούνε οι άνθρωποι πως έγινε αυτό από φυσικά αίτια. Στη ζωή μας, αδερφοί, τίποτα δεν γίνεται από φυσικά αίτια. Ο Χριστός τα κάνει όλα. Και έχει τους λόγους του. Και έχει το σχέδιό του. Τι σημαίνει φυσικά αίτια? Τυχαία. Έτυχε. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Ο Θεός έχει το σχέδιό του. Ο Θεός ξέρει και ξέρει πού σε πάει και ξέρει πώς θα ενεργήσει και σου αποκαλύπτει και τι να κάνεις εσύ. Τι έκανε ο Μωυσής? Τίποτα. Σήκωσε τη ράβδο και έστρεψε το χέρι του προς τη θάλασσα. Δεν έκανε αυτό. Πίστεψε στο λόγο του Θεού και υπάκουσε. Αυτό έκανε ο Μωυσής. Πίστεψε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και υπάκουσε.
Και από εκεί πέρα όλα τα αναλαμβάνει ο Θεός τώρα. Όπως είπε, σήμερον θα πολεμήσει ο Κύριος για σας και εσείς μείνετε ήσυχοι. Πώς θα πολεμήσει? Έχει τους τρόπους το Θεός να πολεμήσει. Και αφού πέρασε όλη τη νύχτα μέχρι την φυλακή την πρωινή και είδαν οι Αιγύπτιοι ότι πέρασε από την ξηρά, τόσο πολύ σκλήρινη η καρδιά τους που δεν φοβήθηκαν και μπήκαν και αυτοί στη θάλασσα. Ξέρω εγώ αν θα έμπαινα. Για να κάνεις τέτοιες ανοησίες τις κάνεις μόνο όταν είναι σκληρή η καρδιά σου. Και πού οδηγείς? Σε πλήρη καταστροφή. Το λαό του οδήγησε ο Φαραώ σε πλήρη καταστροφή, γιατί σκλήρινε η καρδιά του, αγρίεψε, θύμωσε, τα μάτια του βγάζανε φωτιές. Ποιος να τολμήσει να πει δεν σε ακολουθώ? Όλοι οι Αιγύπτιοι από πίσω. Όταν σκληραίνεις, πήγαινε και κρύψουμε στο δωμάτιό σου. Κλείς την πόρτα, γονάτισε και ζήτησε από το Θεό να σου φτιάξει την καρδιά. Γιατί θα οδηγηθείς και θα οδηγήσεις και τους άλλους στην απόλυτη καταστροφή. Είναι φοβερό να σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου. Και μάλιστα από εκδίκηση, ό,τι το χειρότερο. Από αμαρτία, ό,τι το χειρότερο. Από υπερηφάνεια, ό,τι το χειρότερο. Μόλις δεις την καρδιά σου να σκληραίνει, σταμάτα επιτόπου. Δεν έρχεται καλό. Κακό θα γίνει. Κακό, μεγάλο κακό θα γίνει. Όταν βλέπεις κάποιον να σκληραίνει, φύγε. Μην κάθεσαι κοντά, γιατί θα σε παρασύρει το κακό και σένα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, αν θέλετε να βλέπετε το πρόσωπο του Κυρίου στη ζωή σας. Το ξαναλέω τελειώνοντας. Μην επιτρέπεις την καρδιά σου να σκληρύνει. Όταν δεν τα καταφέρεις, πήγαινε κρύψου, γιατί είναι καιρός κακός. Έρχεται καταστροφή, έρχεται κακό. Θάνατος, απώλεια. Τρέξε και μπες μέσα στο δωμάτιό σου, κλείς την πόρτα και κάτσε εκεί. Ασφαλισμένος στο όνομα του Χριστού και στην παρουσία του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν βλέπεις τον άλλον και σκληραίνει, είναι καιρός κακός, φύγε. Βρες μια δικαιολογία και φύγε. Και αν σκληραίνει εναντίον σου, ποιο τρεκάλα να φεύγεις? Μην κάθεσαι να πιάσεις κουβέντα, να το αποδείξεις ότι έχει δίκιο. Δεν θα βρεις το δίκιο σου, θα σε πνίξει το δίκιο σου. Αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν πνευματικοί νόμοι στη γραφή, που αν δεν τους ξέρουμε και δεν τους τηρούμε, θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όταν όμως τους ξέρουμε και φοβούμενοι των Θεών τους πιστεύουμε, τότε θα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Από εμάς εξαρτάται. Εγώ μάλιστα λέω, αστειευόμενος, αλλά είναι σωστό, όταν διαπιστώνω ότι έχω σκληρύνει, πηγαίνω και στέκομαι σαν καθρέφτη να δω το πρόσωπό μου, τη φάτσα μου, που λέω και δεν θέλει Άννα. Κοιτάω και λέω, πώς έχεις γίνει έτσι τώρα? Πώς έγινες έτσι? Βάζω τα γέλια και φεύγω. Μη σκληραίνουμε. Μη σκληραίνεις. Σκλήρινες, σταμάτα επιτόπου. Βλέπεις τον άλλον και σκλήρινε, φύγε επιτόπου. Φύγε, φύγε, δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Δεν θα γίνει καλό, μεγάλο κακό θα γίνει. Εάν μάλιστα σκληραίνεις και ανταποκρίνεται με σκλήρινση, και σκληραίνει και ανταποκρίνεσαι με σκλήρινση, θα φαγωθείτε. Πιο μεγάλο κακό θα γίνει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γι' αυτό και
Ο Λόγος του Θεού λέει, το στόμα μας είναι η αιτία του καλού και του κακού στη ζωή μας. Εάν μπορείς και ελέγχεις το στόμα σου, είσαι τέλειος. Εάν ελέγχεσαι από το στόμα σου, χάθηκες. Ο Θεός να μας φυλάει. Η γλώσσα είναι κακό μεγάλο. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από το Θεό. Γιατί η γλώσσα φωνάζει, θυμώνει, κρινιάζει, παραπονιέται, τα βάζει με το Θεό, τα βάζει με τους ανθρώπους, τα βάζει με όλους, και ο μόνος που δεν φταίει είναι ο ίδιος. Όλοι με αδικείτε, ο Θεός με αδικεί, και αν όμως πραγματικά αφήσει το Θεό να σε εξηγήσει, θα δεις ότι τελικά εσύ φταίς. Βεβαίως μπορεί να φταίνει και άλλοι, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εγώ να καταλάβω ότι φταίω, να μετανοήσω, να επιστρέψω στο Θεό και να βρω χάρη από το Θεό. Αμήν.